Η επόμενη μέρα φέρνει ένα ΕΣΠΑ αρκετά σημαντικό, με πόρους αρκετά σημαντικούς για τη χώρα μας. Είστε έτοιμοι? Είναι οι φορείς έτοιμοι για να υποδεχθούν όλα αυτά τα χρήματα? Γιατί ξέρουμε κατά καιρούς ότι δεν γίνεται η κατάλληλη απορρόφηση από οργανισμούς και από... Ναι, ενδιαφέρουσα ερώτηση. Η άμεση απάντηση είναι ναι, είμαστε έτοιμοι. Το ΕΣΠΑ δεν φέρνει περισσότερα χρήματα, τα έχει φέρει ήδη τα περισσότερα χρήματα. Η νέα προγραμματική περίοδος 21-27 έχει ήδη ξεκινήσει. Έχετε απόλυτα δίκιο. Είναι πάρα πολλοί οι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας. Αν σε αυτούς τους πόρους του ΕΣΠΑ προσθέσουμε και τους πόρους που έρχονται ως γνωστό από ταμείο ανάκαμψη και ανθεκτικότητας, τότε θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι αντιμετωπίζουμε το παράδοξο φαινόμενο να έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερους πόρους από όσους φαίνεται προς στιγμή ότι μπορούμε να απορροφήσει η δημόσια διοίκηση και οι ελληνικές επιχειρήσεις. Θέλω να πιστεύω όμως θα ανταποκριθούμε. Έχουμε ήδη λάβει τα μέτρα μας. Έχουμε ήδη προχωρήσει σε μια δέσμη δράσεων προκειμένου να ενδυναμώσουμε αυτό που λέμε διαχειριστική επάρκεια των φορέων και δεν πρέπει να κρυβόμαστε. Η τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρειες αλλά κυρίως Δήμοι έχουν ανάγκη ενίσχυση τη διαχειριστική του επάρκεια. Αυτό όμως είναι κάτι που το έχουμε δουλέψει τα προηγούμενα χρόνια και είμαι βάσιμα αισιόδοξο ότι και το επόμενο ΕΣΠΑ, όπως συνέβη και με το τρέχον ΕΣΠΑ που κλείνει το Δεκέμβριο, θα απορροφηθούν οι πόροι χωρίς απώλεια του παραμικρού διαθέσιμου ευρώ.